Επόμενος χορός, Τικ Μονών. Το μικρό χορευτικό μας
θα μας αποχαιρετήσει με το χορό ΟΜΑΛ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αυτά τα παιδιά ξεκίνησαν τα περισσότερα να χορεύουν αρχές Νοεμβρίου. Είναι πολύ αγχωμένα και γι' αυτό θα ήθελα να ξαναζητήσω το πιο ζεστό χειροκρότημά σας. Εφεύγουμε με το χορό ΟΜΑΛ.
Συνεχίζουμε με την ενότητα χωρών Έτερε Καλών Κορίτς Σερενίτσα. Thank you.
Ακολουθεί η ενότητα χωρών Ουτσαγιάκ, Σαρίκους Παύρας, Σαμσόν. Ακολουθεί ο χορός Τριγώνα Τριγώνα Ματσούκας. Ακολουθεί ο χορός Γιουβαλάντουμ, με τον οποίο θα μας αποχαιρετήσει το μεσαίο χορευτικό, και θα συνεχίσουμε με το χορό Τσουρτούγουζους, μόνο με το μεγάλο χορευτικό. Thank you.
Παρέλειψα να πω ότι ο τελευταίος χορός ήταν ο χορός τρομαχτών. Ακολουθεί ενότητα χορών, τρία τρικότσαρη, κότσαρη, λετσίνα. Ακολουθεί ενότητα χωρών Τίταρα Κάρς Αλματσούκ. Το χορευτικό μας θα μας αποχαιρετήσει με το χορό ΤΑΣ. Ελάτε να χορέψετε μαζί με τους χορευτές μας. Ελάτε να χορέψετε, ελάτε.
πικ μονών.
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι αυτά τα παιδιά ξεκίνησαν τα περισσότερα να χορεύουν αρχές Νοεμβρίου. Είναι πολύ αγχωμένα και γι' αυτό θα ήθελα να ξαναζητήσω το πιο ζεστό χειροκρότημά σας. Φεύγουμε με το χορό ο Μάλλης.
Σαλιάκ, Σαρίκους Παύρας, Σαμψόν.
ξαναπώ, ο τελευταίος χορός ήταν ο χορός τρομαχτών. Ακολουθεί ενότητα χορών, τρία τρικότσαρη, κότσαρη, λετσίνα.
Το σύλλογο ποδίο Μυροβέλγης. Το σύλλογο ποδίο Δαχάου. Το σύλλογο ποδίο Λάου. Καλωσορίσατε. Επίσης, καλωσορίζω τους υπουργούς συλλόγου της πόλης μας, την ελληνική κοινότητα του Άουξμπουργκ, το τμήμα ελληνικής γλώσσας στο σχολείο μας, την ποδοσφαιρική ομάδα FC Χελλάς Άουξμπουργκ, το μακεδονικό σύλλογο και το αθλητικό σύλλογο. Σας ευχαριστούμε όλους για την αγαστή συνεργασία που βγαίνει τα τελευταία χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τους τοπικούς ελεύθερους επαγγελματίες και τους γιατρούς της πόλης μας για χορηγίες και δωρεές που μας στηρίζουν κάθε χρονιά. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω κάθε εδώ εξ αριστερών μου τον Τάσο Κουκουτσίδη. Τον Κώστα Μερίλα και πάλι εξ αριστερών μου τον Παναγιώτη Μαραζίδη και τον Σάκη Αντωνιάδη, ο οποίος δεν ξέρω που κάθεται. Και πέρα από αυτά είναι ένας φοβερός κατασκευαστής λύρας. Ο κύριος Κώστας ο Χρυσανθόπουλος είναι αδερφός του αείμνηστου του Χρήστου του Χρυσανθόπουλου. Ο οποίος, κύριος Κώστας, τον έχω εδώ δίπλα μου, ήταν ο κατασκευαστής της τριλικής λύρας του, της Γραίας, που έκανε φοβερές δισκογραφίες με τον Καζατζίδη, με τον Χρύσανθο. Σήμερα είναι για κάτι άλλο εδώ κοντά μας. Ο κύριος Κώστας έχει φτιάξει κάτι για το σύλλογό μας και θα ήθελα να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ όλους που συμμετείχατε σήμερα και προσφέρατε και εσείς κάτι στον σύλλογο μας και μας κάνατε περήφανος σε εμάς που πριν πολλά χρόνια ξεκινήσαμε το σύλλογο. Δυστυχώς από διάφορους λόγους μείναμε λίγοι. Αλλά δεν είμαι τελείως μόνος, έχω όλους εσάς που συμμετέχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το εξαιρετικό συγκρότημα που σας διασκέδασε τόσο με μεγάλη επιδεξιότητα. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια σαν ιδρυτής και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιερέα μας που συμμετέχει πάντα με πολύ φροντίδα και αγάπη όταν κάναμε το κτίριο. Αυτό που το καφέ που μας το προσφέρει δίχως δυσκολίες. Να είναι καλά ο Θεός να τον προστατεύει και να τον έχουμε πάντα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ήμουν πραγματικά ένας από 17 χρονών ήρθα στο Άουξμπουργκ και ξεκινήσαμε να κάνουμε έναν σύλλογο κάποτε, το οποίο, όπως σας είπα τώρα, είμαι μόνο εγώ ο πιο ηλικιωμένος εδώ πέρα από όλους σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κόπο που γίνεται για να έχετε τόσο ωραίο σύλλογο. Χρειάζεται μεγάλη υπομονή και φροντίδα. Έχουμε ένα φερέγγιο παλικάρι που μας τον έστειλε ο Θεός, τον Αλέξανδρο, τη σύζυγο, τη Χριστίνα, να είναι καλά τα παιδιά και όλους φυσικά που φροντίζουν το σύλλογο, γιατί δίχως αυτούς με την υπομονή και την αγάπη προς την παράδοσή μας δεν θα είχαμε αυτό που έχουμε, που το απολαύσατε και εσείς οι ίδιοι σήμερα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ τους γονείς που κάνανε ένα τόσο παλικάρι και μας έδωσε μεγάλη χαρά εδώ στο Άουξμπουργκ. Να είναι καλά, να είναι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που συμμετέχετε, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν, να μην σας κουράσω, έχω φτιάξει μια λύρα και θα την αυτό ήταν κάτι που θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ. Η λύρα θα μείνει περισσότερο από ό,τι θα μείνω εγώ
Εδώ πέρα, έτσι το μυαλό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ με μεγάλη αγάπη. Όπως σας είπα, ο κύριος Κώστας έφτιαξε με τα χέρια του. Σε αυτή την ηλικία τον βλέπετε ότι είναι αυτό, όπως λέμε, η πόντι τσαναβάρ. Είναι δυνατός, είναι λιοντάρι. Έφτιαξε αυτή τη λύρα με το σκεπτικό όταν θα έρθει κάποιος δάσκαλος λύρα στο Augsburg, κάποιο παιδί που δεν θα έχει λύρα να μάθει, ο σύλλογος να διαθέτει πάντα μία λύρα σε ένα παιδί να μάθει μουσική. Τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και θα τον ευχαριστούμε για πάντα, για ό,τι έχει κάνει και αυτό που αφήνει θα μείνει για πάντα στο σύλλογο, είτε είμαστε εμείς είτε οποιοδήποτε άλλος. Κύριε Κώστα, με πολύ αγάπη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ παλικάρι μου, να είσαι καλά. Και αν χρειαστείτε κι άλλο, όσο μπορέσω θα φτιάξω κι άλλο. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Με δώσατε τόσο μεγάλη χαρά. Αυτό ήταν η επιθυμία σε πολλούς που δυστυχώς δεν υπάρχουν στη ζωή. Το ξέρεις πολύ καλά. Ευχαριστώ για όλους. Δυστυχώς ο φίλος μου ο Παρασκευόπουλος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, αλλά θα του πω πώς περάσαμε σήμερα. Να είσαι καλά, Αλέξανδρο. Ο Θεός με τεσέν. Ευχαριστούμε πολύ. Για να μην μακρηγορούμε, συνεχίζει η ορχήστρα που πάντα μας βοηθάει, μας στηρίζει. Είναι πίσω από τα ποντιακά όργανα, είναι στον ήχο μας. Είναι η ορχήστρα γέννημα από το Μόναχο. Θέλω το θερμό σου χειροκρότημα και συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα. Καλή συνέχεια, καλή διασκέδαση. Θέλω να καλωσορίσω ιδιαίτερα τον ιερατικό προϊστάμενο της ενορίας μας, το Αγίου Παντελήμωνο Augsburg, εδεσιμότατο πρωτοπερισβύτερο, πατέρα Χρήστο Νούλα. Τον ευχαριστούμε θερμά. Μας παρέχει για τις πρόβες την αίθουσα αφιλοκερδός. Δεν είναι αυτονόητο. Μας βοηθάει ακούραστα και απαράμιλα κάθε χρονιά. Θέλω να μας πει δύο λόγια. Εκεί. Λέει, μου είπες τα αυτοί όσο πιο κοντά σου στο στόμα. Πρώτα μπαίνει το κοτάδι για φαγητό. Θέλω να συγχαρώ τα παιδιά, τα μικρά που χορέψανε, συγχαρητήρια, τόσο στον δάσκαλο και σε όλο το διοικητικό σύλλογο, στο διοικητικό σύλλογο των ποντίων του Augsburg. Και θέλω να συγχαρώ τις μαμάδες, τους μπαμπάδες, όλους σας που κάνετε μια προσπάθεια και στέλνετε τα παιδιά στο χορευτικό σύλλογο. Και εγώ θέλω με τη σειρά μου να συγχαρώ όλους τους συλλόγους, και τον Ποντιακό Σύλλογο και τον Μακεδονικό Σύλλογο και όλους τους συλλόγους που προσπαθείτε να υπάρχει μία ενότητα μεταξύ όλων των Ελλήνων, διότι την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Υπό την σκέπη, όπως είπε ο Γιώργος εδώ, της Εκκλησίας μας. Να ξέρετε ότι η Εκκλησία είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς του ελληνισμού στο εξωτερικό. Είναι αυτό το σημείο το οποίο ενώνει όλους μας. Και από εκεί και πέρα αντλούμε δύναμη από την Εκκλησία και μπορούμε να επιβιώνουμε στο εξωτερικό σαν μετανάστες που είμαστε. Διότι όσο να θέλουμε να λέμε ότι είμαστε στο εξωτερικό και ζούμε αυτόνομα και ελεύθερα, αλλά να ξέρουμε όλοι μας ότι είμαστε μετανάστες, ζούμε σε μία άλλη χώρα, αλλά όμως αυτά τα σημεία αναφοράς, όπως απόψε με τον Ποντιακό Σύλλογο, και εγώ βέβαια έχω 30 χρόνια, όταν είδα πρώτη φορά στη Στουτγκάρδη, ήμουνα 20 χρόνια στη Στουτγκάρδη και είδα τους ποντίους τόσο ζωντανά μέλη στους συλλόγους, τους έβγαλα το καπέλο.
λέω, εμείς σε άλλες περιοχές που είμαστε στην Ελλάδα ή στην Ήπειρο ή στη Θεσσαλία ή στην Πελοπόννησο δεν είμαστε τόσο πολύ δεμένοι όσο εσείς. Όχι μόνο για τους χορούς και την παράδοση, αλλά κουβαλάτε από τον Πόντο πολύ ελληνισμό, πάρα πολύ ελληνισμό. Κουβαλάτε από τον Πόντο πίστη, πάρα πολύ πίστη εις τον Θεόν. Αυτό χαρακτηρίζει όλους τους Ποντίους και αν πω ότι και εμείς αντλούμε από σας αυτό το παράδειγμα οι υπόλοιποι, διότι βλέπουμε εικόνες από τους Ποντίους που είναι Άγιοι, είναι γιαγιάδες, μαμάδες που κοβαλάνε μια παράδοση πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό εγώ σας συγχαίρω πάρα πολύ. Σε όλες και όλους σας θέλω να ευχηθώ καλή διασκέδαση απόψε, θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά, θέλω να ευχηθώ σε όλους σας με πολύ αγάπη, με πολύ αγάπη σας ασπάζουμε όλους σας, θέλω να σας ευχηθώ ο Θεός να σας χαρίζει δύναμη πολύ, να σας χαρίζει υγεία και να μας χαρίζει όλους ενότητα, σαν Έλληνες. Είμαστε Έλληνες. Ζούμε, είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες και ζούμε μέσα στο κέντρο της Ευρώπης, στη Γερμανία, και αυτό να ξέρετε ότι οι Γερμανοί το εκτιμούν ιδιαιτέρως. Πάρα πολύ. Είμαστε μια κοινότητα μέσα στην γερμανική αυτή χώρα ζωντανή. Γι' αυτό λοιπόν ψηλά το κεφάλι και να χαιρόμαστε όλοι, να έχουμε την υγειά μας. Χρόνια πολλά και του χρόνου να δώσει ο Θεός όλοι μαζί να ζήσουμε αυτά τα μεγαλεία. Και τους χορούς, τους Ποντιακούς, συγχαρητήρια εις τη μουσική, εις τα παιδιά όλους, και πάλι συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, στον Γραμματέα, σε όλο το Συμβούλιο, και να είστε πάντοτε δυνατοί και γεροί. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ πολύ. Όσοι μ' ακούτε, καλό Τριώδιο σας εύχομαι από αύριο. Καλή δύναμη. Εισερχόμαστε σιγά σιγά στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη εορτή και φέτος το Πάσχα να μας αξιώσει ο Θεός. Και πάλι συγχαρητήρια, θα μου επιτρέψετε εγώ σιγά σιγά να φεύγω έτσι από κάποια αγωνία, γιατί αύριο πάλι έχουμε τη Θεία Λειτουργία και να μην ξεχνάτε κάθε Κυριακή τη Θεία Λειτουργία. Όσοι έχετε τη διάθεση και μπορείτε, να ξέρετε ότι είναι ευλογία και προσωπική και οικογενειακή. Να είστε καλά και το χρόνο και πάλι συγχαρητήρια. Περιμένουμε το σύλλογο, όλους τους συλλόγους βέβαια, αλλά επειδή τούτοι εδώ έχουν πολύ τσαγανό και είναι πάρα πολύ δυνατοί, για τα πανηγύρια μας, το μεγάλο πανηγύρι, το οποίο είναι το Αγίου Πανταλεήμονος, είναι η τρίτη Κυριακή του Ιουλίου. Θα μιλήσουμε βέβαια με το Σύλλογο, με το Προεδρείο, αλλά σας περιμένουμε δυναμικά όπως είναι, χορέψετε, και όλοι οι Σύλλογοι, όσοι έχουμε και ο Μακεδονικός Σύλλογος. Δεν έχουμε άλλον, έχουμε, όχι. Καλή συνέχεια. Και να ήθελα να χορέψω τόσο δυνατά, δεν μπορούσα. Εμείς οι Πειρώτες και οι Θεσσαλοί πάμε πολύ αργά. Γεια σας, καλό βράδυ.